καλό αυτό το μείον 3 που είναι στο πύργο πάνω. Εντάξει. Τώρα θα λένε οι Αθηναίοι γαμιά τη δικαιοσύνη. Τελικά η δικαιοσύνη γαμιά το ούτως ή άλλως. Είτε αν είναι κατά μας γαμιά, αν είναι υπέρ μας είναι καλή. Τώρα εγώ το βράδυ θα κάνω ένα ωραίο θεατρικό να πούμε. Εντάξει τώρα. Γκάλωπ θα κάνεις. Θα κάνουμε και γκάλωπ αύριο για τη δικαιοσύνη. Είναι σωστή απόφαση, δεν είναι σωστή απόφαση για τα λοιπά. Κοίταξε. Για μένα το πιο δίκαιο ήταν αυτό. Πέταξε σκαρτάκι, βρήκε τον επόπτη, τον προπονητή. Εντάξει. Αν γίνει τρεις είναι πολύ. Για μένα το πιο δίκαιο νομίζω ότι ήταν το μείον 3, επειδή όντως το πέταξε. Δεν μπορεί να το πει. Για ξαναγίνει το μάτι. Αυτό είναι πιο αντρίκιο. Ναι, αυτό είναι πιο αντρίκιο. Δεν μπορεί να σου πει κανείς τίποτα. Πάντως την Παρασκευή, μένα με πήρανε από αστυνομική διεύθυνση για ένα δύο τύποι. Κάτι ασφαλίτες που λέει, πήραμε εντολή, λέει το Άρης πάω στο μπάσκετ να μην έχει κόσμο. Ναι, και επίσης μπήκαν κορδελάκια εδώ σε όλα τα επίσης ο Πάκ τύπος στις 3 Απρίλη για απόμαση. Ναι. Όλα αυτά συνηγορούσανε. Ότι κάτι ήξερε. Φυσικά ανέβγαινε απόφαση πριν το μάτς, είναι κατά 99,9% θα έβγαινε να ήταν καλή προς τον Πάκ. Ναι. Θα σου πω τι πιστεύω για τη δικαιοσύνη. Τρελαίνομαι με τα παράθυρα των νόμων. Μ' αρέσει τα παράθυρα των νόμων. Δηλαδή οι νόμοι βγήκανε μετά από το που λιγουρεύτηκαν. Οι νόμοι βγήκανε για τους μαλάκες και τα παράθυρα για τους δυνατούς. Α, σωστό. Τώρα, και από εκεί και πέρα να κινείται το χρήμα. Μένα μ' αρέσουν αυτά, είναι καλτιές ωραίες. Και μ' αρέσουν τα κλάματα. Δηλαδή, την έφαγε ο Πάκ. Την τρώει τώρα η άλλη, βγαίνει η μπουργή δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη πάντα, πιστεύω, θα πηγαίνει με το δυνατό. Είναι καπιταλιστική. Δηλαδή είναι ο νόμος του καπιταλισμού. Δεν μπορεί δηλαδή ο αδύνατος να κερδίσει τη δίκη. Άρα εδώ, στο θέμα του γραμμένου, αφού πήγε στη ΣΕΠΟ κτλ., έβγαλε το ψωμάκι ο γραμμένος. Δηλαδή ο γραμμένος τώρα μπορεί να νιώθει πιο άνετα απέναντι στον Ιβάν. Και σου λέει: εγώ σε έβαλα εδώ πέρα, κουρασάν φωλή. Κάτι έκανε. Κάτι. Αγωνιστικά όμως τώρα. Αγωνιστικά. Κοτάρες, δεν μπορούν να παίξουν. Κοτάρες, εντάξει, δεν είναι εύκολο το μάτς. Έχουν ένα τράβι, έχουν ένα στρες. Δεν μπορούν να διαχειριστούν ακόμα τον πρωταθλητισμό. Δεν έχει παίκτες ο Παύλος με ισχυρή προσωπικότητα. Ποιος πίεσε για να βγει αυτή η απόφαση. Προφανώς ο Τσίπρας. Και τι δηλαδή. ΣΥΡΙΖΑ και γραμμένο. ΣΥΡΙΖΑ ρε, δεν έχει, ρε, ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Δεν βοηθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το δημόσιο. Ποιο βοηθήσει τον άλλον, ναι. Ο Ολυμπιακός, όταν είχε την ΕΠΟ μαζί του, εντάξει, είχε το κυβερνό κόμμα μαζί του και οι κολοτρυπίδες οι βουλευτές της Μακεδονίας ψήφισαν υπέρ του Ολυμπιακού τότε με τον Πανιόνιο και ξανά έγινε το καρπίδι, οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε το μάτς.